Θα αρχίζω να χρεώνω. Βέβαια, δεν πρέπει. Δηλαδή, κάθε μηχανή η οποία παρουσιάζεται στο κανάλι μετά από λίγο πουλιέται, θα αρχίζω να χρεώνω. Λοιπόν, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Φώτη. Τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε. Λοιπόν, ο Γιώργος που ήθελε ένα μήνυμα, μου λέει: ξέρεις κάτι? Τι? Μου λέει: πρέπει να τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί πήρα μια μηχανή που θα σε ενδιαφέρει και θα ενδιαφέρει τα παιδιά. Και πήρα αυτό, το οποίο είναι το 790 Duke. Κατέμε 790 Duke. Ναι. Να σημειωθεί για τα πρακτικά της σημερινής συζήτησης ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Παρασκευή, σωστά. Ούτε Τρίτη, ούτε Τετάρτη, ούτε Πέμπτη. Ομολογώ ότι ξαφνιάστηκα λίγο. Ναι. Γιατί? Και, ξαφνιάστηκα γιατί σε είδα πολύ ερωτευμένο με το προηγούμενο το μηχανάκι. Ναι, μου άρεσε όντως. Αλλά παιδιά, κοιτάξτε τώρα να σας πούμε κάτι. Επειδή έχει ήλιο, επειδή θέλω να πιούμε καφέ, και επειδή θα πούμε και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, πρέπει να κάνουμε το εξής. Πάμε μέσα να πιούμε ένα καφέ, ναι, να πούμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τη μηχανή. Ακριβώς. Και να πούμε και πώς οδηγήθηκες στην απόφασή σου να την αγοράσεις, πώς σου φαίνεται και να δώσουμε πληροφορίες έτσι για τα παιδιά. Αμέ. Μείνετε εσείς εδώ πέρα, εμείς πάμε μέσα να παραγγείλουμε καφεδάρα και θα τα πούμε σε λίγο. Ωραία είναι εδώ, Έχει. Απολαμβάνουμε καφεδάκι, απολαμβάνουμε παγωμένο νερό, χυμό ρόδι και είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη αλλαγή από το, Honda στο KTM το 790. Ναι, όντως. Το Duke. Θα κάνω εγώ τώρα τον άχαρο ρόλο πάλι να πω μερικά πράγματα τεχνικά για την καινούργια μηχανή που έχεις πάρει. Πες τα. Και μετά είσαι στη διάθεση των ερωτήσεων μου, γιατί έχω αρκετές ερωτήσεις σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στα γρήγορα τώρα, κοιτάξτε σημειώσεις, έτσι, σκονάκια κρικρί. Αεροπλάνα δεν θα περάσουν σήμερα γιατί είμαστε μέσα. Λοιπόν, πρωτοεμφανίστηκε το 790 το 2017, το 2018 ήταν, λέει, η χρονιά του, φοράει ένα κινητήρα, τον LC8C τον ονομάζει η KTM. Είναι από τη γραμμή παραγωγής η οποία έχει στηθεί στην Κίνα. Έτσι. Ήτανε πρώτα το φτιάχνα στην Αυστρία. Και μετά. Και η δεύτερη γενιά παρουσιάστηκε το 23 και συνεχίζει να υπάρχει. Είναι στην Κίνα. Η μεγάλη διαφορά λοιπόν είναι ότι το 2018 η ίδια μηχανή κόστησε 11.500 ευρώ. Μπράβο. Και τώρα κάνει γύρω κάτω από 10.000. Κάνει 9.850. Καινούρια. Καινούρια. Τώρα, πάμε να σας πούμε λιγάκι στα γρήγορα τις τεχνικές προδιαγραφές. Να σημειώσω εδώ πέρα ότι το μηχανάκι συναρμολογείται στην Κίνα. Δηλαδή, συγγνώμη, τα στέλνουν οι Αυστριακοί, τα στέλνουν κάτω και στη γραμμή παραγωγής της Λόγκης. Από όσο ξέρω, συναρμολογείται εκεί. Ωραία. Πάντως κατάφεραν και έριξαν την τιμή. Το κόστος, ναι. Όταν όλοι οι άλλοι υπόλοιποι ανεβάζανε. Και να δούμε λιγάκι τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι σημαντικά σε αυτή την... Το 790 προσωπικά δεν το έχω οδηγήσει. Έχω οδηγήσει το 890, το πιο μεγάλο, που είναι Adventure. Το ATV. Έτσι. Λοιπόν, 800 κυβικά, 799, 800 κυβικά, έτσι. Βάρος 174 χωρίς υγρά και αν προσθέσω και τα υγρά τα 14 λίτρα, 200 κιλά. Έτσι. Ούτε. 190 κιλά. 190 κιλά. Έτσι, συγγνώμη. Ύψος έλας 825 χιλιοστά. Για το ύψος θα μας πει ο Γιώργος πώς είναι η θέση οδήγηση, γιατί εγώ τον είδα προηγουμένως. Αυτά θα μας τα πεις αναλυτικά, έτσι. Το πλαίσιο του είναι ατσάλινο σωληνωτό και έχει το κινητήρα σαν ενεργό μέρος του πλαισίου, έτσι. Ψαλίδι αλουμινίου. Τώρα, αναρτησάρες μπρος-πίσω. Ναι. Αντεστραμμένο white power 43 χιλιοστών με διαδρομή 140 χιλιοστά μπροστά. Και πίσω ένα μονό white power με ρυθμιζόμενη την προφόρτηση του ελαττήριου και διαδρομή 150 χιλιοστά. Ναι. Φρενάρες, δύο δισκόφρενα 300 άρια μπροστά, με δαγκάνα 4 εμβόλων και cornering ABS. Θέλω λιγάκι να μας πεις όλα αυτά τα καλούδια που έχει. Ναι. Έτσι, ρεζερβουάρ 14 λίτρα, μέση κατανάλωση 6,2 λίτρα. Το βλέπω λίγο αισιόδοξο. Πιο κάτω είναι. Τελειώσαμε με τα τεχνικά. Τελειώσαμε τα πολλά τεχνικά, τελειώσαμε. Ναι. Πίνω λίγο νεράκι. Και τώρα η πρώτη κακή ερώτηση. Για πες. Καλά ρε φίλε, πώς αποφάσισες από ένα made in Japan, Γνήσιο. Να πας σε ένα made in Austria by Chinese workers. Δηλαδή, πρέπει να μου πεις λιγάκι
Design in Austria, made in China. Ναι, ναι. Πρέπει. Νομίζω οι Αυστριακοί το λένε το 790, έτσι όπως το είναι. Στιλέτο, ντάγκερ, πώς το λένε έτσι. Έχει αυτό το στιλετοειδές, αυτό το πολύ επιθετικό το. Ναι. Για πες μας τώρα πώς το αποφάσισες. Εσύ φταίς γι' αυτό καταρχάς. Με πνίξεις. Με πνίξεις και το κανάλι μετά θα βγάζει επεισόδια. Λοιπόν, γιατί φταίω εγώ, τι έκανα. Χωρίς να το ξέρεις. Για πες. Ανεβάζεις μια μέρα τον Ιούλιο, ήταν ωραία, τον Ιούνιο, με τα Orange Days, την Κατέμ. Και λέει test ride, ξέρω εγώ, Κατέμ, ξέρω εγώ. Κάτσε, εγώ το 890 οδήγησε. Θα σου πω, περίμενε. Και εσύ το ανέβασε στη σελίδα. Και εγώ το είδα. Και λέω Orange Days, ξέρω εγώ, free test ride. Ναι. Ας πάμε να δούμε τι λένε τα Κατέμ. Εγώ προσωπικά δεν τα είχα σε εκτίμηση. Τα είχα πάντα σαν πολύ άγρια μηχανάκια. Ενώ τρατάξε. Ευρωπαϊκά. Παιδιά, κάνουμε και χιούμορ, έτσι. Περίμενε. Ένα test ride, στα αλλάζει όλα. Λέω κι εγώ, εντάξει, να πάμε να δούμε τι λένε. Μεγάλη αλήθεια είπε. Ένα test ride σας αλλάζει την άποψη. Τελείως, αυτό να το κρατήσετε. Έρθει η μέρα λοιπόν, ήταν Σάββατο ή Κυριακή, δεν θυμάμαι τώρα, Σάββατο νομίζω, και πάω στη Νίτα και κάπου και είχαν στημένα εκεί πολλά μηχανάκια και λέω να ξεκινήσω με κάτι το οποίο θα είναι κοντά με το δικό μου. Να σου πω, ήταν, ναι. Είχα σκοπό να ξεκινήσω με το 390, απλά για να έχω μια άποψη τι μηχανές είναι τα Κατέμ, όχι ναι. Γιατί με ενδιαφέρει, ούτε τα αγοράσω και τίποτα. Και μου βλέπω το 790, λέω άντε να ανέβω εδώ πέρα. Είναι και ένα μηχανάκι που δεν το βάζει το μάτι σου. Δεν το, ναι. Ανεβαίνω πάνω. Ξεκινάμε τη διαδρομή. Έχει δύναμη, ρε παιδί μου, όσο έχει και το CB, αλλά έχει πολύ ροπή. Τι δύναμη δεν είπαμε, βρε, πόσο άλογα. Είναι 95 άλογα. 95 άλογα, καλά το θέλω. Και 87 εντόμετρα ροπή, σχεδόν 9 κιλά ροπή έχει. Και πηγαίνουμε τώρα εδώ και να παρατηρώ στον δρόμο ότι το γκάζι του είναι γλυκό, οι αναρτήσεις του είναι πολύ φιλικές. Συνεργάζεται μαζί μου τέλεια. Η θέση οδήγηση είναι άνετη. Ηλεκτρονικά το. Είχε κανένα καλούδι ενεργοποιημένο, πρέπει να είχε. Είχε το αυτό που έκανα test ride, είχε το quick shifter up and down. Άρα έχει και quick shifter up and down. Ναι. Να. Και αυτό δεν είχε κάτι και άλλο. Και το traction πρέπει να είχε. Και το traction, ναι, το είχαν στο track mode, δεν ξέρω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν και πολύ σημασία. Εγώ ήμουν το καβαλούσα λοιπόν. Να νιώθω μια άνεση, να νιώθω πολύ όμορφα, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, με ψήνουν τα παιδιά και κάνω βόλτα το 990. Είχαν και ένα 990 ναι. Duke. Και ήταν το 990, ακριβώς αυτό που είχα στο μυαλό μου πριν οδηγήσω το 790 για τα Κατέμ. Πολύ άγριο, πολύ γενικά. Πολύ ήτανε, ιδιαίτερο. Ναι, είπα πολύ δύναμη, πολύ ροπή να σε εκτοξεύσει, ξέρω εγώ. Ενώ το 790 πιο ήρεμο. Κάνω και το 390, πιο μικρό, πιο ωραίο. Εντάξει, αυτό ήταν πιο μικρούλι. Μικρούλι. Πιο ψηλό και μετά έπρεπε να κάνουμε ένα, ήταν να είχαν μαζευτεί τρία άτομα, έπρεπε να συμπληρώσουμε μια πεντάδα τέλος πάντων. Λέω παιδιά, άντε θα μπω εγώ να κάνουμε μια πεντάδα, τι μηχανάκι θα πας, λέω το 790, χωρίς να το σκεφτώ, μα το έχεις πάρει, λέω δεν πειράζει, άλλη μια. Και παίρνουμε το 790 και το πάμε μια βόλτα μέσα στο Ηράκλειο και περνούσαμε από τις λακκούβες μέσα από εκεί και να περνάει το μηχανάκι τώρα και να μην νιώθεις ούτε πολλούς κραδασμούς, ούτε να σε ταράζει, ούτε τίποτα, να είναι ήρεμο. Και από εκείνη τη μέρα και ύστερα μου έμεινε, ξέρω εγώ, σαν πολύ καλή εμπειρία, πολύ άνετο στην ωραία. Καθημερινότητα. Ναι, αλλά για να φτάσει στο σημείο να δώσει την προηγούμενη σου μηχανή και να πάρεις αυτό, ναι. Κάτι τώρα δεν σου άρεσε στην προηγούμενη. Δεν μου κολλούσε. Κάτι δεν κόλλαγε που το βρήκες στο KTM και λες, καταρχήν το πήρες καινούριο. Ελαφρώς μεταχειρισμένο, όπως και το CB, ναι. Με 2.500 χιλιόμετρα, ας πούμε. Καινούργιο. Ναι. Ξέρεις, εγώ αυτές τις μηχανές λέω καινούργιες. Ουσιαστικά, ναι. Ό,τι ήταν και το CB ήταν. Ό,τι είναι, ναι, καινούργιο. Δεν μπαίνω καν στον κόπο να το σχολιάσω μεταχειρισμένο. Κάτι είναι λοιπόν, σου έδωσε αυτό το μηχανάκι που το CB δεν σου το έδινε ο Ιάπων. Λοιπόν, το CB δεν με βόλεψε μετά από καιρό. Δηλαδή, αν ήθελα να κάνω μια βόλτα μετά από. Δηλαδή πάνω από 30 λεπτά. Ναι. Οι δονήσεις. Σου βγάζε. Οι δονήσεις του κινητήρα, ρε παιδί μου, υψηλό. Πώς λένε. Ναι, κατάλαβα. Οι υψίσυχνες. Μπράβο. Του τετρακύλινδρου μου τρώγανε τα χέρια, το χαμηλό τιμόνι και όλο αυτό το στήσιμο του Street Fighter. Εδώ τώρα, εδώ. Έκανες βόλτα πάνω από μισή ώρα. Παρατήρησες τα ίδια. Ναι, εννοείται. Με το Κατέμ έχω μπει και έχω μπει στο Ηράκλειο μέσα μια ώρα και τουλάχιστον. Και δεν είχες τα ίδια θέματα. Ούτε καν. Άκου να δεις, το CB ήταν πιο πολύ.
ποιο σπορ να το πω, και είχε τον κλασικό χαρακτήρα, οκ, okay, όλα καλά. Απλά ο τετρακύλινος κινητήρας εμένα δεν μου ταιριάζει τόσο, γιατί δεν το περίμενα ότι, ξέρεις ότι ζω μακριά και πρέπει να μπω σε ένα αυτοκινητόδρομο, να ταξιδέψω 20 χιλιόμετρα, σερί. Έχει και τον αέρα που σε χτυπάει, θα μου πεις γυμνώμαι. Εντάξει, ναι. Κοίταξε τώρα, έχεις επιλέξει μηχανές οι οποίες έχουν λίγο ξυλαράκι. Το KTM. Έχει καλύτερη θέση. Έχει καλύτερη ανεμοκάλυψη για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα μπορεί να φταίει και ο σωματότυπος μου που είναι και πιο. Συγγνώμη, ο σωματότυπος όμως είναι ίδιος και σε αυτή τη μηχανή και στο CB. Ναι. Δεν άλλαξε ο σωματότυπος. Έχει καλύτερη ανεμοκάλυψη. Ούτε. Ο δικός μου αλλάζει που φουσκώνω και πηγαίνω. Έτσι. Και εγώ αερόσακο. Αλλά ο σωματότυπος είναι ο ίδιος. Άρα συνεπώς μια ουσιαστική διαφορά που αμέσως εντοπίσαμε είναι ότι είναι πιο φιλικό στον αναβάτη, ναι, πολύ πιο όσον αφορά την ανεμοκάλυψη. Mm-hmm. Είναι πιο φιλικό όσο αναφορά τη συμπεριφορά του στις λακκούβες απέναντι στο άλλο. Οι αναρτήσεις του. White power, παιδιά. Τρομερές, δεν το περίμενα. Το ξέρεις, τις white power τις βάζαμε παλιά, όσο η white power δεν είχε αγοραστεί από την KTM, mm-hmm. δεν το ξέρει ο κόσμος, παλιά τις βάζαμε στα XT, τα white power. Α, okay. Βέβαια. Ή Hyper Pro ή White Power. Μετά τις αγόρασες, άντε να βρεις τώρα White Power. Μόνο από κάποιο KTM. Okay. Άρα οι αναρτήσεις συμπεριφέρονται πιο σωστά. Η θέση οδήγησης, γιατί μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο, δεν έχει αλλάξει. Ναι, ναι. Η θέση οδήγησης είναι πιο φιλική, πιο ξεκούραστη. Σωστά. Το είναι γκάζι... όντως πιο ξεκούραστη. Κάθεσαι πιο όρθια. Γιατί είναι fun bike. Για μένα ναι. Αυτά είναι... Είναι fun bike, είναι... Είναι fun bike με διαφορετικό τρόπο όμως. Αχα. Δηλαδή, έχει και στοιχεία super moto μέσα το 790. Ναι. Έτσι. Κάθεσαι λίγο πιο όρθια. Είναι άλλο διαφορετικό. Ναι, παιδιά, προηγουμένως που ήμασταν έξω και κάναμε το εισαγωγικό, μετά κάτσε ο Γιώργος πάνω και ήταν πιο όρθιος. Στο άλλο ήταν έτσι. Οπότε, είναι σημαντικό ναι. Για μένα. Αλλαγή, ναι. Οδήγησης, δηλαδή, να ανέβεις το μηχανάκι, και το δίνω πάντα σαν συμβουλή, με ρωτάνε, είμαι αυτός και τι μηχανή να πάρω, έχω αυτά τα λεφτά. Παιδιά, πάντα να πηγαίνετε να βλέπετε, όπως έκανε ο Γιώργος. Ναι, ναι. Τι σας είπε, κάντε ένα test ride. Ένα test ride, ναι. Το σώμα σας κολλάει πάνω στο μηχανάκι. Καλά, για γκάζι τώρα είναι λιγάκι περιττό να συζητήσουμε. Κοίτα, το γκάζι σαν γκάζι είναι πολύ εντάξει, αλλά είναι η ροπή που έχει. Έχει πολύ ροπή. Μέσα στο Ηράκλειο εδώ, δεν. Όσο έχει ανοίξει τον γκάζι, έχει βέβαια traction control, το πολύ φιλοσοφημένο της KTM, το οποίο σε κόβει συνέχεια. Έχει για μένα ένα καταπληκτικό σύστημα, το οποίο θα το ήθελα και στο δικό μου, το οποίο λέγεται Cornering ABS. Είναι μια πατέντα της KTM. Σας συστήνω να γράψετε τη λέξη Cornering ABS στο YouTube. Έχουμε λίγη φασαρία, αλλά δεν πειράζει. Έτσι είναι το κανάλι μου, φασαριώσκο. Λοιπόν, Cornering ABS και θα δείτε πώς στρίβει, πώς φρενάρει, πώς το ένα, πώς το άλλο. Πάμε τώρα παρακάτω. Μεγάλη βόλτα έκανες, πέρα από το Ηράκλειο, έτσι, να πιάνε ταξιδάκι, ένα άτομο, δύο άτομα με την παρέα σου. Ταξιδάκι. Όχι, αλλά έχει χρειαστεί να μπω μέσα στο Ηράκλειο για πάνω από μία ώρα, στο κέντρο. Και δεν μάζεσαι. Όχι. Δεν μας ούτε εγώ ούτε αυτό. Είναι λίγο μοναχικά μηχανάκια αυτά, εσύ και η μηχανή σου. Ναι, νομίζω είναι. Ισχύει, ναι. Ναι, δηλαδή η κοπέλα σου τώρα, δηλαδή άμα χρειαστεί, ταξί. Ταξί! Μας βλέπει, ε. Δεν ξέρω άμα θέλει να ανέβει. Μας βλέπει. Λογικά. Θα κάνεις και subscribe. Λοιπόν, οπότε αγοράστηκε αυτή η μηχανή. Πόσο καιρό την έχεις τώρα? Κοίτα, τώρα μέχρι στιγμής τις έχω κάνει 1000 και χιλιόμετρα. Μια χαρά. Την έχω ένα και μήνα. Ναι, μια χαρά. Το έχω δουλέψει, δεν ήρθα δηλαδή. Όχι, γιατί 1000 χιλιόμετρα το μήνα είναι 12.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Είναι μια λογική χρήση μηχανής και δεν είναι αυτό που λένε η μηχανή. Βλέπω κάτι μηχανές, 15 χρονών, 5.000 χιλιόμετρα, δεν γίνονται αυτά. Ωραία. Δεν σου έχει βγάλει τίποτα περίεργα κτλ. Όχι, θα το συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί έχουν τώρα μία τάση, δεν ξέρω, με τα 790 έχει βγει, άμα δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει, που λένε κάτι για την KTM και την αξιοπιστία και κάτι με κεντροφόρους ή κάτι τέτοια. Κοίταξε να σου πω, το κάθε τρίτη μάστορα, κάθε τετάρτη μάστορα κτλ. Προφανώς βγήκε γιατί τα παλαιότερα μοντέλα είχαν βγάλει κάποια προβλήματα. Εγώ για την KTM έχω την εξής άποψη,
ότι επειδή βγάζει μηχανές οι οποίες είναι πολύ αποδοτικές και πολύ απαιτητικές, αν δεν τις συμπεριφερθείς όπως θα σου πει ο κατασκευαστής, θα σου βγάλει. Κοίτα, να σου πω, και εγώ το κοιτάζω σαν ευρωπαϊκό μηχάνημα, πώς να σου πω, σαν να έχει ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Ναι. Θέλει τη συντήρησή του στην ώρα θέλει του, στην ώρα του, να το θέλει προσέχεις. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί κινητήρες της KTM είναι πιεσμένοι, είναι δίμοι, ναι. Δηλαδή, έτσι, δεν χρειάζεται. Είναι μια πολύ καλή φίρμα, ότι βγάζουν οι διάφορες μηχανές θέματα και πια δεν βγάζει. Αν πιάσουμε αυτή τη συζήτηση, θα φύγουμε αύριο από εδώ. Ναι. Λοιπόν, σκέφτεσαι να βάλεις κάτι από εξοπλισμό πάνω, δηλαδή κάνα πιο μεγάλο, είπες, αλλά είπες τώρα ανεμοφόρακας. Ένα πιο μεγάλο φέρινγκ μπροστά, ίσως θα το βάλω αργότερα, ξέρω εγώ. Του έχω βάλει ένα μικρό εδώ. Κάνει δουλειά. Νομίζω είμαι καλυμμένος, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Έχει και αυτό που έχει shifter up and down. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο για μένα. Όλα τα απαραίτητα τα έχει. Είναι μια πρόταση. Σίγουρα το 7.9 ήταν πανέξυπνο μαρκετίστικα, να το πούμε έτσι. Αυτή η μεταφορά της κατασκευής στην Ασία. Ναι. Έτσι, γιατί αλλιώς έκανε η μηχανή αυτή πολλά λεφτά. Το έκανε, όντως. Έκανε. Τώρα είναι πιο προσιτή. Και το άλλο του το αδερφάκι, το Adventure, το οποίο δεν το έχω οδηγήσει, πρέπει να το οδηγήσω κι αυτό. Το 7.90 το Adventure. Ναι. Okay. Είναι και αυτό που κάνει καλά πραγματάκια. Προσωπικά τον οδήγησα το 8.90, ξεφεύγουμε λίγο παιδιά. Μου έκανε εντύπωση γιατί προσπαθούσα κάτι να ρυθμίσω στην κάμερα και άνοιγα τον γκάζι και πήγαινε σαν τρένο προς τη βιομηχανική και κάνω μία έτσι και βλέπω 130-140 και πήγαινε η μηχανή. Είναι αξιόπιστες μηχανές, είναι μηχανές τρένο. Θέλω λιγάκι να μου μιλήσεις, αλλά αν και μας τα είπες για τη διεύθυνση και για τα αμορτισέρ. Κοίτα, οδηγικά είναι πάρα πολύ καλή. Και αυτό που δεν λένε κάποιοι είναι και καλά ότι σου δίνει πολύ θάρρος να κάνεις κάποια πράγματα. Οπότε για να σου δίνει θάρρος σημαίνει ότι είναι εύκολη. Ναι. Καταλαβες. Μέσα στην πόλη είναι σαν να οδηγάω το Zeta από το 400 που είχα. Ναι, ναι. Έτσι. Το CB ήταν δυσκίνητο. Ήταν 200 κιλά. Είχε το βάρος του. Αυτό εδώ δεν είναι καθόλου δυσκίνητο. Έτσι. Αυτό, ναι, αυτό είναι μια παρατήρηση εδώ με το φως το αληθινό. Μπράβο. Γιατί είναι. Είναι μια μηχανή καθημερινότητας. Ναι, άνετα θα μπορούσε. Είπαμε, παιδιά, όχι για να πάτε να κάνετε τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, πάρτε κανένα σκούτερ. Είναι όμως. Θες να πας στη δουλειά σου, μπορείς. Ναι. Θες να πας βολτά, μπορείς. Θες να πας στο ρέθινο, ας πούμε, μπορείς. Ό,τι θες να κάνεις, μπορείς να το κάνεις. Δεν σταματάει κάτι. Δηλαδή, εγώ έχω ούτε δονήσεις έχεις στο τιμόνι, ας πούμε. Μπράβο. Δεν έχει, ας πούμε, κάτι. Έχω και προσωπική άποψη από ένα μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο Δούκα, το πιο μεγάλο αδερφάκι, ναι. Το GT, που ξέρω ότι πάει και πάρα πολλά ταξίδια. Θα ήθελα πάρα πολύ την άλλη φορά που θα βρεθούμε να μην μιλήσουμε για την καινούργια μηχανή που θα πάρεις, αλλά να μιλήσουμε για μια ταξιδιωτική εμπειρία. Τώρα ξέρω ότι είναι δύσκολη περίοδο. Ναι. Ναι, που είχες με το 790. Για να δούμε, ταξιδεύει. Ωραία, άνετα, ξεκούραστα. Καλά, σίγουρα μέχρι Χανιά πάει για πλάκα. Η κατανάλωση τελικά που μου έλεγες ότι δεν είναι τόση. Κατανάλωση. Δικύλινδρο είναι το μηχανάκι. Ναι. Σε σειρά. Όσο το ανοίγεις τον γκάζι, όσο δηλαδή του ζητάς, τόσο θα καίει. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ είναι 15-20% πιο οικονομικό από το CB που είχα. Έλα. Ναι. Είναι τέρμα αποδοτικό. Δηλαδή... Που ξέρεις, ναι, αν πεις τώρα άλλους, έχει και 4 κιλίνδρους. Εσύ έχεις τώρα 2. Ναι. Εντάξει. Έχει τη ροπή. Καταρχάς πηγαίνεις. Ναι. 100 χιλιόμετρα. Με 3.500 στροφές νομίζω πας 110, κάτι τέτοιο. Άρα ταξιδεύεις κιόλας. Ναι, ταξιδεύεις. Ναι. Άρα ταξιδεύεις κιόλας. Ναι. Αμέσως το λέω εγώ, είναι ένα από τα κριτήρια. Αν έχει και καλή ανεμοκάλυψη, γιατί σίγουρα αναρτησάρες, φρενάρες, πλαισιάρα έχει, δεν το συζητάμε αυτό, ταξιδεύεις. Τώρα, έχει ενδιαφέρον πώς θα κατέβεις εσύ μετά από μια μισή ώρα στη σέλα. Θα είσαι, γιατί είναι αυτό που μας είπες προηγουμένως, ότι αισθανόσουν τις δονήσεις στα χέρια σου, την κούραση. Δεν το καταλαβαίνετε, παιδιά, στην αρχή, αλλά μετά... Λοιπόν, τι άλλο να πούμε για το 790. Να σου πω για την ποιότητα κατασκευής που είναι φτιαγμένο στην Κίνα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, είναι απίστευτη. Δεν το πω. Άντε, αποκλείεται. Πάμε να δεις ότι έχει... Τυλιγμένα. Δεν είναι τυλιγμένα τα καλώδια, είναι περασμένα, είναι όλο από την αρχή σχεδιασμένο, φτιαγμένο όσο πιο καλά γίνεται. Τα πλαστικά του είναι εντάξει, πλαστικά της KTM είναι, αλλά έχει καλή ποιότητα κατασκευής, δηλαδή ούτε εγώ το περίμενα. Βλέπεις ότι κάποια πράγματα τα έχουν σκεφτεί από εκεί που θα περάσουν τα καλώδια, όλα αυτά.
τι να σου πω, τα ηλεκτρονικά του συστήματα, να πούμε ότι έχει traction control και το traction control δεν είναι μια απλή πεταλούδα στον γκάζι που κλείνει. Σου δίνει, ας πούμε, το ανοίγεις τον γκάζι και την ώρα που γλιστράει, σου δίνει, δεν σε κόβει τελείως, σου δίνει ένα τόσο τσικ γκάζι για να το σώσεις. Όχι για να το σώσεις, για να είσαι εκεί, ας πούμε, και για να έχεις όση πρόσφυση χρειάζεται, ας πούμε. Είναι πολύ φιλοσοφημένο το σύστημα. Ανεβαίνεις απάνω και το ανοίγεις τον γκάζι για να και γλιστράει και δεν το καταλαβαίνεις ότι γλιστράει. Δηλαδή δεν είναι ότι σκόβει τη δύναμη. Είναι πολύ περίεργο. Πρέπει κάποιος να ανέβει πάνω για να το καταλάβει. Γίνεται όλα γίνονται πολύ φυσικά. Κοίταξε Γιώργο, το έχουμε πει πολλές φορές ότι καθώς εγώ είμαι υπέρ της τεχνολογίας. Είμαι φαν της τεχνολογίας. Καθώς προχωράει η τεχνολογία, αυτή μας δίνει εργαλεία στους κατασκευαστές και σε εμάς τους οδηγούς, τους απλούς οδηγούς. Γιατί τώρα εμείς είμαστε δύο απλοί οδηγοί που χρησιμοποιούμε τις μηχανές μας για δουλειά, για βόλτες, για διασκέδαση. Δεν είμαστε αγωνιζόμενοι. Λοιπόν, η τεχνολογία μας δίνει όπλα και εφόδια έτσι ώστε να μην κατασβολωθούμε, που λέμε και εδώ πέρα στην Κρήτη, έτσι. Ναι. Μα με αυτούς τους δρόμους που έχουμε εδώ πέρα, χρειάζεται. Γιατί είναι πολλά τα 95 άλογα. Θα μου πεις και με 5 άλογα σκοτώνεσαι. Σαφέστατα, αλλά σκεφτείτε με 95 τι μπορείς να πάθεις. Άρα λοιπόν, να πούμε το εξής. Cornering ABS, traction control, το ηλεκτρονικό διάβασμα που κάνουν οι μηχανές στο δρόμο, δεν θα σας σώσουν από τη βλακεία. Αν κάποιος είναι βλάκας και οδηγεί βλακωδός, θα σκοτωθεί. Αλλά όπως σας είπε ο Γιώργος, μπαίνει σε μια στροφή, για κάποιο λόγο την έχει υπερεκτιμήσει, δεν θα σκοτωθεί, θα βγει. Θα σε σώσει, ναι. Τι σε έχει εντυπωσιάσει πιο πολύ τώρα? Εμένα. Ναι. Για να αρτήσεις. Καλά για να αρτήσεις. Γιατί οι δρόμοι μας είναι χάλια, ως γνωστόν. Έτσι. Και οι αναρτήσεις συνεργάζονται πολύ καλά, ας πούμε, με τον δρόμο. Ενώ είναι μαλακές, ας πούμε, και απορροφούν τους κραδασμούς και αυτά, ταυτόχρονα είναι και σφιχτές. Ναι. Δεν ξέρω πώς το έχουν καταφέρει. White power. Είναι τεράστια τεχνογνωσία αυτής της φίρμας και ήταν πανέξυπνο που η ΚΤΕΜ την αγόρασε και την έβγαλε την αγορά για τους υπόλοιπους. Έτσι. Είναι η φίρμα, η White Power. Okay. Εντάξει, θα μου πεις, εγώ στο XT είχα βάλει Hyper Pro, εγώ πάντα ό,τι κάνανε οι άλλοι, έκανα εγώ το αντίθετο. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, δεν ξέρω, πάντα ρωτάω, έχουμε να συμπληρώσουμε, να πούμε κάτι άλλο στα παιδιά? Η τιμή είπαμε είναι κάτω από τα 10.000. Και ξέρεις τι μου κάνει τώρα εντύπωση? Θα σου πω, έτσι όπως το συζητάμε, το σκέφτομαι, όταν έψαχνα εγώ, δεν μου μπήκε ποτέ στην ιδέα το 790. Ναι, δεν είναι. Για ποιο λόγο? Μπράβο. Αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει σαν επιλογή. Είναι και εμένα, και εγώ το κατέρ δεν τα είχα ποτέ στον. Ναι. Όχι, για ποιο λόγο, τι λέγαμε έξω? Γιατί με τον Γιώργο λέγαμε, εσύ σε σχέση με το Tracer, το 7, ξέρω εγώ. Αυτή την κατηγορία δεν έτσι ψηλαφίζουμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Το Tracer το 7 δεν είναι και αυτό λιγάκι sport touring? Άντε, έχει ένα νεμοθώρακα. Γιατί δε σκέφτηκα το 790, για πες μου. Φαντάζομαι, ξέρω εγώ, η τιμή, πόσο έχει το 790 το Adventure? Κοίταξε, το 790 το δικό σου, το δικό μου το Versys, που δεν συγκρίνονται με τίποτα, βέβαια, γιατί το δικό σου είναι πολύ πιο ανώτερο, για αυτά που κάνει. Αν ταξιδεύει και ωραία, τότε τι να πω. Το Triumph, το 660, βέβαια. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Πάντα πίστευα, να σου πω, ότι είναι ένα γυμνό που τρως πολύ ξύλο. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ τώρα από το γεγονός που μου λες ότι δεν. Όχι, κι όμως είναι όλα, τα έχουμε σκεφτεί όλα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, φαντάσου ακόμα και το πρώτο 10% του γκαζιού είναι απλά για να ξεκινάς τα φανάρια, να πηγαίνεις ήρεμα. Οπότε, αν είσαι και συγκρατημένο άτομο, είναι ένα μηχανάκι που θα σε πάει πολύ όμορφα και πολύ ωραία. Αλλά άμα το ανοίξεις τον γκάζι, κάνεις και άλλα πράγματα. Ναι. Αυτό που θέλω να πω, γιατί το 790 με έναν πιο ψηλό ανεμοθώρακα που θα καλύψει ίσως και εμένα, έτσι. Εντάξει, δεν είναι το Touring το Versys, σίγουρα, αλλά... Γι' αυτό σου λέω, εγώ ήθελα μια πιο Touring μηχανή. Προφανώς η δικιά μου είναι 200 τόσα κιλά, είναι και 70 άλογα, είναι δεν είναι. Κάνω τη δουλειά που θέλω να κάνω, να ταξιδεύω έτσι χαλαρά κτλ. Αλλά υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία θέλουν να κάνουν τα πράγματα που κάνεις εσύ και να κάνουν και ένα ταξιδάκι. Γι' αυτό σου λέω ότι εσείς δεν το κοιτάτε.
Μήπως με ένα ανεμοθώρακα. Ναι, ναι, όχι, έχει και έχει πιο μεγάλο ανεμοθώρακα που να βάλει σαν έχει σίγουρα, έχει σίγουρα, γιατί το έχει βάλει ο φίλος μου ο Γιώργος στο δικό του Δούκα που έχει. Έχει και σαν επιλογή, άμα θες, μπορείς να το βγάλεις στα χειριστήρια τα αριστερά που είναι τα flash και αυτά. Μπαίνει και cruise control απάνω. Άντε ρε. Έχει, άρα δηλαδή... Έχει πολλά έξτρα. Κοίταξε τώρα τι έχει... Έχει αναμονές για να βάλεις μονάδα για να φορτίζεις με USB. Έχει πολλά πράγματα, έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν σκεφτεί πάρα πολλά καταρχήν, πράγματα. Καταρχήν, έχει scrolling ABS, έχει shifter up and down. Έχει τις αναρτησάρες που καλές του Versys, αλλά δεν είναι τόσο καλές όσο αυτές. Που δεν είπαμε παρένθεση ότι και το shifter του ήταν τρομερό, έτσι. Μιλάμε τώρα. Το έχεις μάθει να το δουλεύεις. Το έχω μάθει shifter. Να το δουλεύω, ναι, και από ένα σημείο και μετά δεν χρειάζεσαι συμπλέκτη. Δηλαδή, μόνο για την πρώτη χρειάζεσαι, για τις υπόλοιπες ταχύτητες δεν χρειάζεσαι. Ναι, γιατί... έτσι. Βέβαια είναι. Δεν είναι όπως ας πούμε τώρα η νέα γενιά που θα βγουν τώρα τα quick shifter τα οποία θα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όπως θες. Πρέπει να έχεις ή τέρμα ανοιχτό τον γκάζι ή ελαφρώς ανοιχτό τον γκάζι. Ναι. Και στα κατεβάσματα τέρμα κλειστό τον γκάζι για να συνεργάζεται 100% μαζί σου. Μπράβο. Αυτές τώρα είναι τεχνικές, παιδιά, που κάθε μηχανή που έχει quick shifter πρέπει ο κάθε οδηγός που έχει να ψαχτεί λίγο, έτσι. Ναι. Εγώ κάθε φορά που οδηγάω μια μηχανή με quick shifter επειδή δεν ξέρω, έτσι. Κλείνω τον γκάζι, πάρα να ανεβάσω, κλωτσάει και μου γράφουν όλοι στα σχόλια με τέρμα τον γκάζι. Θα το οδηγήσω κάποια μέρα εγώ αυτό. Θα περάσει σεζόν με το καλό, γιατί ο Γιώργος τώρα τρέχει και δεν φτάνει και το χίλιο ευχαριστώ που ήρθε σήμερα, γιατί είναι πολύ πιεσμένος από την άποψη της δουλειάς. Λοιπόν, θα το κόψουμε κάποιο το επεισόδιο. Η συζήτηση είναι τεράστια. Ναι, ναι. Έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να καλύψουμε. Δηλαδή, τώρα έπρεπε να έχουμε και ένα τετράδιο να γράφουμε να τα διαβάζουμε. Ξέρω. Αν έχετε τίποτα απορίες, γράψτε τις. Εμείς θα απαντήσουμε πάλι φυσικά με μεγάλη χαρά. Θα δώσουμε ένα ραντεβού πρώτα ο Θεός να τελειώσει η σεζόν. Θα πάμε καμιά βόλτα έτσι μέχρι τον Άγιο να το οδηγήσω λίγο ή και εδώ τριγύρω, γιατί όπως σας είπα. Μέχρι τον Άγιο. Πάμε μέχρι τον Άγιο. Όχι, το κάνουν έργα τώρα. Κάνουν τα έργα για τον ΒΟΑΚ. Όχι, okay, δεν το ξέρω. Από Στελινάρη και μετά είναι χαμός. Θα δούμε, να δούμε πώς συμπεριφέρεται, γιατί σας είπα είναι μερικές μηχανές που τις ψάχνουν. Να, ο Γιώργος τώρα είδε το βίντεο, είδε την ανακοίνωση, πήγε, είδε, αναρωτήθηκε. Ανέβηκα πάνω, το έκανα βόλτα και τα ξέχασα όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση, ειδικά με την 9, ειδικά με την τιμή που είχε 9.850, όταν το κοιτούσα, έλεγα... Γιατί να το πάρω, έχω άλλες τόσες επιλογές. Ναι, αλλά ναι, αυτό έχει κάτι που οι άλλες μηχανές δεν το έχουν. Κάπως έτσι, εγώ έκατσα πάνω στο χιλιάρι το Versys, βέβαια έκατσα στο χιλιάρι το και λέω, μα τι κάθομαι και κάνω εγώ με το δικό μου. Άσχετα δεν μπορώ να το αγοράσω. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το χιλιάρι. Έτσι. Δοκιμάζετε μηχανές, γιατί ακόμη και αν δεν τις αγοράσετε, παίρνετε μερικές πληροφορίες. Δηλαδή, πώς είναι ρε παιδάκι μου αυτό το Corning ABS. Να δείτε πώς είναι, πώς όταν τσιμπάς το μπροστινό φρένο, τα φρένα μέσα σε μια στροφή, που θα σε βγάλει. Ψάξτε το βιντεάκι της Κατία, μ' αξίζει τον κόπο να το δείτε. Χίλια ευχαριστώ που ήρθες σήμερα και μας παρουσίασες το μηχανάκι σου. Αν έχετε παιδιά απορίες και ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως να τις απαντήσουμε. Νοήτε. Και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πιο πολύ παίρνουν το adventure. Σχεδόν όλοι. Μεγάλο ποσοστό, 90-10, έτσι, παίρνω το Adventure, το οποίο είναι στην τριάδα εκεί, Vestrom, καινούριο KTM και Suzuki και παίζουν ξύλο, αλλά τούτο εδώ είναι και πιο φθηνό, έτσι. Λοιπόν, πριν να κλείσει το βίντεο, θα ήθελα να σου πω ότι... Περίμενα, πόσα άλογα έχεις, είπαμε. 95. Εγώ πρέπει να σου δώσω αυτοκόλλητο κρυκρί καινούριο να βάλεις, γιατί θα είναι συνδεκάλογα. Σίγουρα. Να περάσει τα 100. Τι μόνο με 95 θα είσαι. Έτσι. Ότι και το CB μπορεί να ήταν ό,τι ήταν, αλλά ήταν τρομερό σχολείο. Ναι. Δηλαδή, με το CB μου φύγανε πολλά πράγματα. Αναβαθμίστηκα, ρε παιδί μου. Και όχι από άποψη γκαζιού και τέτοια, ρε παιδί μου, να τρέχεις. Του χειρισμού της μοτοσυκλέτας γενικότερα. Εγώ θα κάνω μία πρόβλεψη. Πιστεύω ότι η επόμενη αλλαγή της μηχανής σου, όποτε θα έρθει λόγω αλλαγής των αναγκών σου. Δηλαδή, θα θέλεις π.χ. να ταξιδεύεις, θα ψαχτείς να πάρεις κάτι που να σε καλύπτει σε αυτό. Μπορεί να μην δεν θέλεις να ταξιδεύεις και ποτέ σου. Έτσι. Αλλά έτσι θα προέλθει η επόμενη σου ανάγκη. Και εκεί να δεις μπέρδεμα και επεισόδια που θα κάνουμε, γιατί οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τα παιδιά που μας βλέπουν, μας υποστηρίζουν και κάνουν τα like τους και τις ερωτήσεις τους. Οι ερωτήσεις βοηθάνε και εμένα να ψάχνω πράγματα. Σωστά, ναι. Και να μαθαίνω και εγώ πράγματα και για μένα είναι μια διαδικασία να μαθαίνω. Αυτή τη μηχανή και εγώ με την Παναγία, αν μου το έλεγες, αν το συζητούσαμε αυτό πριν κάνα μήνα, δύο, θα έλεγα 12 χιλιάρικα ότι κάνει, γιατί λέω και εγώ το, τόσο κάνει και το Adventure, άντε και αυτό να έχει κανένα 500 διαφορά προς τα κάτω. Είναι κάτω από τα 10 χιλιάρικα. Κοιτάξτε το. Γιώργο, καλό υπόλοιπο σεζόν, καλές βολτάρες, έτσι. Ξέρεις τώρα, άμα βάλεις μια κάμερα, βγάζεις τρομερά βίντεο, ε. Δεν πιστεύω να τρέχεις. Δεν απάντησε. Δεν απάντησε. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Μέχρι το επόμενο, να είστε καλά. Κάντε εγγραφές και πολλά φιλιά. Α, να ξέρετε το εξής. Το επόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει ταξίδι στο εξωτερικό, με το σύλλογο στον οποίο ανήκω. Οπότε τα επόμενα βίντεο θα έχουν σχέση με το ταξιδάκι. Θα κάντε λίγο υπομονή, να πάμε, να γυρίσουμε και διάφορα θα βγάλουμε, ό,τι γράψει η κάμερα. Λοιπόν, γεια χαρά σε όλους. Bye, παιδάκια.